πήρες δυο δουλειές και εκείνος δεν έχει πάει ακόμα να αλλάξει ρούχα για το δείπνο. Χάρολτ! 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 Ενθουσίασε και συγκίνησε το κοινό το έργο του Colin Higgins, Harold και Mont, που παρουσίασε η θεατρική ομάδα των δημοσιογράφων Ηρακλείου της ΕΣΥΕΠΗΝ σε σκηνοθεσία Γιώργου Αντωνάκη και μουσική του Μίλτου Λογιάδη. Την πρώτη παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Αστόρια το περασμένο Σάββατο παρακολούθησαν πάνω από 1.000 άτομα, ενώ αντίστοιχες παραστάσεις θα γίνουν στον Άγιο Νικόλαο στις 29 Μαΐου και στο Ρέθμνο την 1η Ιουνίου. Χαιρόμαστε πολύ που οι Ηρακλειώτες και οι Ηρακλειώτισσες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Έχουμε την αγωνία πώς θα επικοινωνηθεί αυτό το έργο, το οποίο είναι γεμάτο από συγκίνηση αλλά και χιούμορ στην πόλη μας. Πρώτα απ' όλα μου φαίνεται υπέροχο. Οι δημοσιογράφοι δείχνουν ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, ότι εκτός από εργαζόμενοι είναι και άνθρωποι του πνεύματος και αυτό ειδικά η θεατρική ομάδα των δημοσιογράφων Ηρακλείου το αποδεικνύει εδώ και χρόνια, δεν είναι η πρώτη παράσταση που έχουν ανεβάσει και σίγουρα δεν θα είναι η τελευταία. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τους συναδέλφους μας και για την πρωτοβουλία που έχουν πάρει, γιατί είναι η μοναδική θεατρική ομάδα δημοσιογράφων σε όλη την Ελλάδα. Άρα ως Ένωση και ως συνάδελφοι είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι. Η εντυπωσιακή παράσταση συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης και την θεατρική ομάδα Ηρακλείου της ΕΣΥΕΠΗΝ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η παράσταση αυτή είναι μια παραγωγή που τιμά την Κρήτη, τιμά τους ανθρώπους της, κυρίως τιμά τη δημοσιογραφία. Διαχρονικά οι δημοσιογράφοι είναι κοντά στους ανθρώπους, στις καθημερινές τους ανάγκες, στα προβλήματά τους, αλλά και κοντά στον πολιτισμό και τις τέχνες και τα γράμματα. Ως Περιφέρεια Κρήτης λοιπόν στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή που είναι η πρώτη στην Ελλάδα, το τονίζουμε αυτό. Στην Κρήτη και ειδικότερα στο Ηράκλειο έχουμε καλούς δημοσιογράφους, οι οποίοι είναι και πολύ τάλαντοι. Και σήμερα είμαστε εδώ για να απολαύσουμε τον καρπό της προσπάθειας που φαντάζομαι ότι θα ήταν αρκετή, προβάροντας για το Χάρη και Μοντ, και είμαστε λοιπόν εδώ για να τους απολαύσουμε. Κάνουν κάτι το οποίο προσφέρει στην κοινωνία και δίνει, αν θέλετε, και μια πολύ ωραία εικόνα για το τι ακόμη είναι οι δημοσιογράφοι εκτός από αυτό που όλοι γνωρίζουν. Τον κοιτάζω και νομίζω ότι τρελάθηκε. Πρόκειται για μια υπερβατική ιστορία, της οποίας η πλοκή ακολουθεί τα κατορθώματα ενός ιδιαίτερου νεαρού, του Χάρολτ, ο οποίος ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον θάνατο παρά για τη ζωή, όπως συγκαθορίζουν τα αποστηρωμένα πλαίσια της πλούσιας και αποστασιοποιημένης μητέρας του. Όλα θα αλλάξουν όταν ο Χάρολτ θα συναντήσει και θα αναπτύξει μια ιδιαίτερη φιλία με την 80χρονη Μοντ, ένα ελεύθερο πνεύμα που με τον δικό της πρωτότυπο τρόπο θα του διδάξει τη σημασία να αγαπά και να ζει τη ζωή χωρίς συμβάσεις. Καλησπέρα.